Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Πατέρα μας τον Ουράνιο, δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου που μας αξιώνει μια φορά ακόμη να είμαστε μαζί σήμερα στην εκπομπή αυτή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού», την εκπομπή που προσπαθούμε να σχολιάσουμε με μεγάλη προσοχή όσο γίνεται μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού τα ζητήματα τα οποία σας απασχολούν ή οι ερωτήσεις ή τα θέματα τα οποία μας στέλνετε στο email που αυτή τη στιγμή αναγράφεται στις οθόνες σας. Σήμερα θα αρχίσουμε με την Άννα από την Αττική. Μας γράφει: «Εάν τα παιδιά μου δεν θέλουν να έρχονται στην εκκλησία, τι πρέπει να κάνω?» Αγαπητοί φίλοι και φίλες, είναι μια πολύ σημαντική ερώτηση, γιατί έχει σχέση με την οικογένειά μας, σε σχέση με τη συνέχειά μας και ιδιαίτερα για τις γυναίκες, για τις οποίες ο Λόγος του Θεού λέει ότι θα σωθούν δια της τεκνογωνίας, και μάλιστα να το διαβάσω, είναι στον Τιμόθεο, στην επιστολή προς Τιμόθεο την πρώτη, διαβάζω από το δεύτερο κεφάλαιο και το 14 και το 13 εδάφιο. «Διότι ο Αδάμ πρώτος επλάστη, έπειτα η Εύα, και ο Αδάμ δεν υπατήθη, αλλά η γυναίκα πατηθήσα έγινε παραβάτης. Θέλει όμως σωθεί δια της τεκνογωνίας, εάν μείνωση εις την πίστην και αγάπην και αγιασμόν με τα σοφροσύνης». Η γυναίκα λοιπόν θα σωθεί δια της τεκνογωνίας αν μείνουν, τα παιδιά της εννοείται προφανώς, στην πίστη. Άρα λοιπόν με αυτό το εδάφιο ο Θεός προσδιορίζει το έργο της γυναίκας που είναι και η ευθύνη της γυναίκας που είναι το μεγάλωμα των παιδιών της και ιδιαίτερα η σωτηρία των παιδιών της. Όχι βέβαια ότι απαλλάσσεται από αυτή την ευθύνη και ο άντρας, ο οποίος έχει μάλιστα την ευθύνη, και το διαβάζω πάλι από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Τιμόθεο, που αναφέρεται ειδικά για τους πρεσβύτερους, λέγον ότι πρέπει να κυβερνά καλώς τον εαυτού οίκον, το κείμενο λέει να προείσταται καλώς το εαυτού οίκον, έχουν τα τέκνα αυτού εις υποταγήν με τα πάσης σεμνότητος. Δηλαδή έχει και την ευθύνη της διακυβέρνησης του οίκου του, την έχει ο άντρας. Να έρθουμε όμως τώρα, πριν να απαντήσουμε άμεσα στην ερώτησή σου αγαπητή Άννα, τι πρέπει να κάνουμε, να το πούμε γενικότερα, πώς μας λέει ο Θεός να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, γιατί το τι πρέπει να κάνουμε εξαρτάται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, εξαρτάται από την ηλικία του παιδιού, αλλά και από τους λόγους για τους οποίους το παιδί έφυγε ή δεν έχει πια το ενδιαφέρον που είχε ή δεν θέλει. Πριν όμως φτάσουμε στο τι πρέπει να κάνουμε κατά περίπτωση, ας δούμε πώς μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι πρέπει να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Διαβάζω ανεξαρτήτου ηλικίας, από τότε που γεννιόνται. Διαβάζω λοιπόν από την επιστολή προς Εφεσίους, 6 κεφάλαιο και 4 εδάφιο: «Οι πατέρες μην παραλυγίζετε τα τέκνα σας, αλλά εκτρέφεται αυτά εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου». Η πρώτη λοιπόν προτροπή είναι να εκτρέφουμε εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Παιδεία σημαίνει ότι δεν είναι πάντο πρόξενος χαράς, αλλά τις περισσότερες φορές είναι πρόξενος λύπης. Άρα χρειάζεται λοιπόν και το μάλωμα θα λέγαμε, αλλά στην πραγματικότητα την παιδεία εν Κύριο, αλλά και η νουθεσία που είναι η συμβουλή και η παρηγοριά και η ενίσχυση. Ταυτόχρονα όμως έχει και δύο άλλα χαρακτηριστικά. Μην παροργίζετε τα τέκνα σας, μην τα νευριάζετε δηλαδή. Μην ερχόστε κόντρα μαζί τους. Και τέλος, μην ερεθίζετε τα τέκνα σας για να μην
μικροψυχώσει. Έχει λοιπόν 3-4 λέξεις, κλειδιά θα λέγαμε, για το πώς να πρέπει οι γονείς να μεγαλώνουν τα παιδιά. Πρώτον, να μην ερεθίζετε, να μην τα προκαλείτε. Δεύτερον, να μην τα παροργίζετε, μην τα κάνετε να θυμώνουν. Και τρίτον, να τα εκτρέφετε. Εκτρέφω σημαίνει φροντίζω, ταΐζω, μεγαλώνω. Με παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Με παιδεία Κυρίου και νουθεσία Κυρίου. Αναλυτικότερα βέβαια θα μπορούσαμε να δούμε πώς μεγαλώνει τα παιδιά, πώς θέλει ο Θεός να μεγαλώνουμε τα παιδιά μας από μικρής ηλικίας μέσα από τη γραφή όπως ο Θεός συμπεριφέρθηκε στο ανθρώπινο γένος. Καταρχάς έφτιαξε τον άνθρωπο μέσα στον... τον έφτιαξε και τον τοποθέτησε μέσα στον κήπο της Αδάμ, στον Παράδεισο. Εκεί όμως ο άνθρωπος πλανήθηκε από αυτόν που ο Θεός επέτρεψε να μπει μέσα στον Παράδεισο, το διάβολο, και έτσι ο Θεός αναγκάστηκε, γιατί έγινε παραβάτης, να τον εξορίσει από τον Παράδεισο, από την απόλυτη παρουσία του Θεού, και να βρεθεί πια στη γη, μέσα στον κόσμο αυτό. Και η πορεία του ανθρώπινου γένους πέρασε μέσα από διάφορες οικονομίες, οι οποίες είναι χαρακτηριστικές της εκπαίδευσης του Θεού και της νουθεσίας του Θεού. Η πρώτη οικονομία είναι Αδάμ και Νόε, που σημαίνει αθωότης, και αθωότης υπάρχει στα βρέφη. Βρέφος είναι το παιδί από 1-3 ετών, όπου είναι μέσα στην οικονομία της αθωότητος και της συνείδησης, και μάλιστα για αυτά τα παιδιά ο Θεός λέει ότι είναι φτιαγμένα, έτοιμα για τον ουρανό. Δεν έχουν πονηριά μέσα τους, δεν έχουν κακία μέσα τους. Και αντιθέτως η συνείδησή τους, που είναι η φωνή του Θεού μέσα στον άνθρωπο, η συνείδησή τους τους οδηγεί προς το αγαθόν. Τελευταία μάλιστα έγιναν και κάτι μελέτες από ψυχολόγους, παιδοψυχολόγους, και απεδείχθησαν ότι η συνείδηση του παιδιού στη βρεφική ακόμη ηλικία οδηγεί το παιδί προς το αγαθό, εκλέγει το αγαθό, έχει δηλαδή ηθικούς νόμους μέσα του. Και αυτό βέβαια μας το λέει ο Λόγος του Θεού για την συνείδηση και ότι, για το γεγονός ότι αν δεν γίνεται σαν τα παιδεία δεν θα εισέλθετε στη Βασιλεία των Ουρανών. Όταν λοιπόν το παιδί είναι βρέφος, οι πατέρες, οι μητέρες ιδιαίτερα, οι γονείς το φροντίζουν και το εκτρέφουν για να μεγαλώσει. Δεν εξητούν τίποτα από αυτό. Το μόνο που πρέπει να δείχνουν στο παιδί είναι την αγάπη τους, αλλά και να ξέρουν ότι το παιδί καταγράφει όσα γίνονται στο περιβάλλον του. Τα πράγματα όμως αρχίζουν και δυσκολεύουν από την νηπιακή ηλικία, καθώς είναι γεγραμμένο ότι εκ νηπιότητος αυτού η καρδιά του ανθρώπου είναι γεμάτη κακία. Το διαβάζω μάλιστα, είναι στην Γένεση, στο 8 κεφάλαιο και στο 21 εδάφιο. «Δεν θέλω καταραστεί, λέει ο Θεός, πλέον τη γη εξαιτίας του ανθρώπου, διότι ο λογισμός της καρδίας του ανθρώπου είναι κακός εκ νηπιότητος αυτού». Άρα λοιπόν από νήπιο το παιδί έχει καρδιά η οποία αρχίζει και πλανάται και γεμίζει από δικές της επιθυμίες αλλά και από κακία. Αυτή η οικονομία είναι η οικονομία Νόε και Αβραάμ, είναι η οικονομία της δικαιοσύνης. Εκείνο λοιπόν που θα πρέπει οι γονείς να κάνουν για να κερδίσουν τα παιδιά τους, γιατί το ζητούμενο είναι να κερδίσουμε τα παιδιά μας για τον Χριστό. Γιατί ο Θεός μας τα εμπιστεύθηκε να τα οδηγήσουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν είναι δικά μας, για λίγο μας τα εμπιστεύθηκε ο Θεός για να τα οδηγήσουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Άρα λοιπόν αυτό που μπορούν να καταλάβουν πια τα παιδιά και αυτό το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εμείς είναι τη δικαιοσύνη, και μάλιστα τη δικαιοσύνη του Θεού. Δηλαδή να τους φανερώσουμε ποια είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Τι είναι ο Θεός? Ο Θεός είναι αγάπη και φως. Άρα αυτά τα δύο πράγματα θα πρέπει να φέρουμε υπόψη των παιδιών μας μπροστά στα παιδιά μας. Την αγάπη μας, την ιδιαίτερη, εν Χριστώ, αλλά και το φως, την αλήθεια. Και τη δικαιοσύνη βέβαια του Θεού, που είναι ο Λόγος του Θεού. Αρχίζουμε λοιπόν με τα παιδιά μας και μπαίνουμε μέσα στο Λόγο του Θεού. Τους διαβάζουμε το Λόγο του Θεού. Τους περιγράφουμε τις
το χαρακτήρα του Θεού, τις ενέργειες του Θεού, τη φροντίδα του Θεού, και έτσι τα παιδιά μας ζουν και αρχίζουν και εκτρέφονται μέσα σε αυτό το οποίο μπορούν να αποδεχτούν, που είναι η δικαιοσύνη στην νηπιακή ηλικία. Η δικαιοσύνη του Θεού και η δικαιοσύνη η δική μας. Είναι ευαίσθητοι και μπορούν να διακρίνουν την αδικία. Άρα τα παιδιά πρέπει να μεγαλώσουν μέσα σε δικαιοσύνη. Νηπιακή ηλικία τα παιδιά αρχίζουν και βλέπουν. Στον αδελφό μου έδωσες πιο πολύ, όχι στον άλλον έδωσες πιο λίγο, σε αυτόν έκανες εκείνο. Πρέπει οι γονείς λοιπόν να φροντίζουν τα ίσα και την αυτή αγάπη σε όλα τα παιδιά, γιατί το μόνο που μπορούν να διακρίνουν τα παιδιά στην νηπιακή ηλικία είναι τη δικαιοσύνη τους. Άρα η δικαιοσύνη του Θεού μέσα στη ζωή των ανθρώπων, στο μεγάλωμα των παιδιών στην νηπιακή ηλικία, που η βρεφική ηλικία είναι από 0 έως 3 περίπου, η νηπιακή ηλικία είναι από 3 έως 7, 6-7 χρονών. Το κύριο λοιπόν χαρακτηριστικό είναι η δικαιοσύνη του Θεού και η δικαιοσύνη των γονιών και η δικαιοσύνη των ανθρώπων που πλησιάζουν τα παιδιά. Τη δικαιοσύνη είναι το μόνο πράγμα που τα παιδιά στην νηπιακή ηλικία μπορούν να καταλάβουν. Μπαίνουμε όμως μετά τα 7 στην παιδική ηλικία, που είναι η οικονομία Αβραάμ έως Μωυσή και είναι η οικονομία της πίστεως. Εδώ τα παιδιά εμπιστεύονται και πρέπει οι γονείς σε αυτή την ηλικία να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των παιδιών. Πιστεύουν τα παιδιά. Ό,τι τους πεις το πιστεύουν. Αν αρχίζεις και τους λες παραμύθια, θα πιστέψουν τα παραμύθια. Αν όμως αρχίζεις και τους περιγράφεις την παιδική ηλικία πιο συγκεκριμένα, διαβάζουν και αυτά, διαβάζετε μαζί, προσεύχεστε μαζί, που είναι απαραίτητο. Απαραίτητο οι γονείς να διαβάζουν κάθε βράδυ, είναι δυνατόν, και να προσεύχονται κάθε βράδυ με τα παιδιά τους. Και όταν τρώνε όλοι μαζί, να προσεύχονται, να γνωρίσουν τα παιδιά ότι οι γονείς τους είναι πιστοί στο Θεό. Να μεταφέρουν οι γονείς την πίστη τους στο Θεό από τον εαυτό τους στα παιδιά τους. Και αυτό γίνεται στην παιδική ηλικία, δηλαδή μέχρι 7 χρονών. Από 3 έως 7 χρονών είναι η πιο κατάλληλη ηλικία ώστε ο γονιός να δώσει, να μεταφέρει την πίστη που έχει στο Θεό προς το παιδί. Σε αυτή την ηλικία το παιδί έχει τις μικρότερες αντιστάσεις όσον αφορά την πίστη, γιατί εμπιστεύεται τους γονείς και η εμπιστοσύνη τους στους γονείς φέρνει την πίστη στην καρδιά των παιδιών. Σε αυτή την ηλικία τα παιδιά έχουν αυτό το ωραίο χαρακτηριστικό. Δεν αμφισβητούν, πιστεύουν. Αλλά πιστεύουν τους γονείς που τους κέρδισαν επειδή ήσαν δίκαιοι στην νηπιακή τους ηλικία. Στη συνέχεια, τα παιδιά μετά τα 12-13 μπαίνουν στην πιο δύσκολη ηλικία, την εφηβική, την εφηβεία, που είναι η οικονομία του Μωυσή, από Μωυσέως έως Ιησού Χριστού, η οικονομία του νόμου. Εδώ τώρα τα παιδιά έχουν αντιρρήσεις, έχουν θέσεις, έχουν απόψεις. Και όταν έχουν γνωρίσει από τους γονείς τη δικαιοσύνη του Θεού και από τους γονείς στην παιδική τους ηλικία την πίστη στο Θεό, τότε ο νόμος γίνεται αποδεκτός. Και οι ψυχολόγοι μιλάνε για να βάζουν όρια στα παιδιά. Νόμος που εξαναγκάζει τρόπον τινά το παιδί, αλλά δεν το καταπιέζει, και δεν το καταπιέζει γιατί. Γιατί μέσα από τον νόμο γίνεται γνωστή, γνωρίζει το παιδί την αμαρτία. Μέσα από τον νόμο λοιπόν, τον οποίο οι γονείς εφαρμόζουν στο παιδί, πρέπει να διαβάσεις, πρέπει να προσευχηθείς, πρέπει να διαβάσεις το Λόγο του Θεού, πρέπει να πάμε εκκλησία. Και όχι, αυτό γίνεται όχι με καταπίεση, αλλά με υπόσχεση, όπως ακριβώς ο Θεός. Αν πράξετε πάσα στα εντολάς μου, η ζωή σας θα είναι κατά πάντα ευλογημένη, έτσι έλεγε στο λαό Ισραήλ τότε. Αν παραβείτε τις εντολές μου, η ζωή σας θα είναι καταραμένη. Ιδού βάζω μπροστά σας την οδό της ευλογίας και της κατάρας. Εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, τώρα πια, αφού περάσαμε την νηπιακή ηλικία που διδάχθησαν τη δικαιοσύνη του Θεού και των γονιών και των ανθρώπων,
προχώρησαν στην πίστη στο Θεό που έχουν οι γονείς και μετέφεραν στα παιδιά, τώρα έφτασε η στιγμή του νόμου, των υποσχέσεων δηλαδή, αλλά και της τιμωρίας. Είναι η πιο δύσκολη περίοδος. Είναι η περίοδος που παιδαγωγείται το παιδί, που οδηγείται σωστά, που μαθαίνει την υπακοή, μαθαίνει την ταπείνωση, πειθαρχία, αλλά το σημαντικότερο από όλα μαθαίνει τι είναι το καλό και τι είναι το κακό. Τι είναι το τίμιον, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, και τι είναι το αχρίον. Αυτό είναι το σημαντικότερο από όλα. Μαθαίνει τι πρέπει να κάνει και τι δεν πρέπει. Και μαθαίνει και τη διαφορά του τι πρέπει και του τι θέλει. Άλλο τι θέλω, που σημαίνει η καρδιά μου, και άλλο τι πρέπει, που σημαίνει τι θέλει ο Θεός. Και το πρέπει, οι γονείς οι χριστιανοί το στερεώνουν στο Λόγο του Θεού και στο θέλημα του Θεού. Μέσα σε αυτή λοιπόν την εφηβική ηλικία το παιδί πρέπει να μάθει, να ανάγκη να μάθει, να εκτρέφεται από τους γονείς, ότι άλλο είναι το θέλημα του ανθρώπου και άλλο είναι το θέλημα του Θεού. Άλλες είναι οι βουλές του ανθρώπου και άλλες είναι οι βουλές του Θεού. Άλλοι είναι οι οδοί, οι δρόμοι του ανθρώπου, οι αποφάσεις, οι σκέψεις του ανθρώπου και άλλες είναι οι αποφάσεις και οι σκέψεις του Θεού. Η πιο δύσκολη ηλικία αναμφισβήτητα, που χρειάζεται και περισσότερο χάρη από τους γονείς, χάρη από το Θεό στους γονείς. Όμως τα παιδιά όταν μεγαλώσουν έτσι, είναι στερεωμένα πια στην πίστη και έχουν μάθει όλα όσα ο Θεός ήθελε να τους μάθει μέσα από τους γονείς τους. Πρέπει να επιμείνω μια φορά ακόμη πριν προχωρήσουμε, ότι το σημαντικότερο από όλα είναι οι γονείς να μάθουν στα παιδιά τους από βρέφη ακόμη, ότι κάθε πρωί και κάθε βράδυ προσευχόμαστε αν είναι δυνατόν όλοι μαζί. Κάθε πρωί και κάθε βράδυ, αν είναι δυνατόν, διαβάζουμε έστω και λίγο όλοι μαζί. Αλλά και κάθε μέρα, κάθε ένας από εμάς ξεχωριστά προσεύχεται στο σταμείο του μόνος του και διαβάζει μόνος του, γνωρίζοντας ότι αυτό τον ωφελεί. Πρέπει να πω βέβαια και να τονίσω εκ πείρας, γιατί και εγώ έχω μεγαλώσει 4 παιδιά, τα οποία δόξα στο Θεό, μείνανε στην πίστη, παντρευτήκανε, κάνανε παιδιά και τα παιδιά τους είναι στην Εκκλησία, είναι στο Χριστό. Πρέπει να πω ότι μέσα σε μια τέτοια οικογένεια εργάζεται ο Θεός και συνεργάζεται με τους γονείς ο Θεός, που είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Γιατί αν εφεμού, λέει ο Χριστός, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι να ξέρουμε οι γονείς τι πρέπει να κάνουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, ώστε όταν το πράττουμε ο Θεός να συμμαρτυρεί στο έργο μας, είτε στο έργο του πατέρα είτε στο έργο της μητέρας επάνω στο μεγάλωμα των παιδιών. Βέβαια από εκεί και πέρα, για να το ολοκληρώσουμε, υπάρχει η μεγάλη αλλαγή. Μπαίνουμε στην οικονομία της εφταετίας του Αντίχριστου, όπου καθένας έχει επιλέξει το δρόμο του. Είναι η ηλικία του ενήλικα. Όσοι έμειναν στο Χριστό μπήκαν στη Βασιλεία του Θεού. Όσοι δεν έμειναν στο Χριστό μπήκαν στη διαδικασία της αμαρτίας, της εκχύλησης αμαρτίας, κάτω από από τα δεσμά του άρχοντα του κόσμου τούτου. Είναι η πιο μικρή, θα τολμούσα να πω, οικονομία στην ανθρωπότητα, αλλά συγκλονιστική. Είναι η τελευταία ευκαιρία που δίνει ο Θεός στον άνθρωπο, ο οποίος δεν κέρδισε την ευκαιρία που του έδωσε με την αρπαγή της Εκκλησίας. Τελευταία ευκαιρία που δίνει ο Θεός στον άνθρωπο για να εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών, πια μέσα όμως από την ταλαιπωρία της αμαρτίας και από την άρνηση να βάλει στην εφταετία του Αντίχριστου το χάραγμα, να προσκυνήσει την εικόνα και να δεχθεί το όνομα του Αντίχριστου, και στην πραγματικότητα από την άρνηση του ανθρώπου να δεχθεί τον κόσμο και τα του κόσμου. Είναι δηλαδή η ηλικία του ενήλικα, όπου μετά από αυτή την οικονομία
Μπαίνουμε στη Δευτέρα Παρουσία, που είναι πια η οικονομία της χιλιετούς βασιλείας, η εβδόμη μέρα, όπως λέγεται, όπου δένεται ο διάβολος και από εκεί και πέρα περιμένουμε την παλιγενεσία. Ζώντας συνέχεια με τον Χριστό. Αυτή είναι η εκπαίδευση του Θεού στο ανθρώπινο γένος, όπου πια στην τελευταία ενήλικη ηλικία ο καθένας έχει τις δικές του απόψεις, έχει τη δική του θέληση και τις δικές του επιλογές. Από τα 18 χρόνια και πάνω, 19, 20, οι γονείς δεν μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα. Οι άνθρωποι έχουν επιλέξει, οι νέοι έχουν επιλέξει και οι γονείς πρέπει πάλι να νουθετούν όσο μπορούν, αλλά βασικά να προσεύχονται. Αυτός είναι ο τρόπος που, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, μπορούν οι γονείς να μεγαλώσουν τα παιδιά τους σωστά, εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, ανάλογα με την ηλικία τους. Όμως τώρα, για να έρθουμε ακριβώς στο ερώτημα το οποίο μας έθεσε η αγαπητή Άννα την Αττική, είναι: δεν θέλουν να έρχονται στην Εκκλησία. Πρώτα-πρώτα πρέπει να δούμε σε ποια ηλικία είναι, ώστε σε κάθε ηλικία να χρησιμοποιήσουμε την αντίστοιχη μέθοδο, αφού όμως προηγούμενα διακρίνουμε το γιατί. Γιατί ο άνθρωπος του Θεού, για να εργάσεται το έργο του Θεού, πρέπει να έχει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, που μόνο ο Θεός δίνει. Χωρίς πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, ο άνθρωπος θα περπατάει σύμφωνα με τη δική του λογική, με τη δική του σοφία, που θα τον φέρνει σε αδιέξοδα. Άρα όλοι μας χρειαζόμαστε να προσευχόμαστε, μας δίνει ο Θεός αποκαλύψει και φανερώσει για το πώς πρέπει να εργαζόμαστε στο έργο του Θεού. Γιατί έχουμε πει πολλές φορές, δεν είναι το ίδιο να εργάζομαι στο έργο του Θεού από το να με χρησιμοποιεί ο Θεός στο έργο του. Δεν είναι λοιπόν το πώς θα μεγαλώσω τα παιδιά μου, αλλά αν ξέρω ότι ο Θεός αγαπάει πιο πολύ τα παιδιά μου από μένα, εκείνο που έχει σημασία είναι να δω πώς θα με χρησιμοποιήσει ο Θεός στο να εργαστώ για τα παιδιά μου. Και ιδιαίτερως οι γυναίκες, αλλά χωρίς να εξαιρούνται οι άντρες. Δεν είναι δηλαδή τι θα κάνω εγώ που το νομίζω πιο καλό. Χρειάζεται λοιπόν η γυναίκα αποκάλυψη Θεού. Βοήθεια από το Θεό. Χάρη από το Θεό. Να την οδηγεί ο Θεός πώς να κάνει. Τι να κάνει, πότε να κάνει, σοφία και σύνεση. Και επειδή είμαστε λοιποί σοφίας, ο Θεός λέει, εάν το καταλάβετε ότι είστε λοιποί σοφίας, και όποιος είναι λοιποί σοφίας, ας προσεύχεται για να του δίνει ο Θεός σοφία που δεν ονειδίζει, ο Θεός δεν ονειδίζει, αλλά δίδει πλουσίως στους ζητούντας αυτόν, ώστε ο άνθρωπος να μην είναι δίγνωμος. Να κάνω αυτό ή να μην κάνω. Αυτό θα κάνω, όχι το άλλο. Και επίσης οι γονείς να μην είναι δίγνωμοι. Άρα οι γονείς μαζί πρέπει να προσεύχονται, να τους φανερώνει ο Θεός πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους. Το πρώτο λοιπόν, τι συμβαίνει. Πρέπει να μας φανερώνει ο Θεός τι συμβαίνει με τα παιδιά μας που δεν θέλουν. Κάτι σοβαρό πρέπει να έχει συμβεί. Οι αιτίες που μπορούν να συμβούνε, λέω εγώ, ενοχλήθηκαν από κάποιους αδελφούς ή από κάποιο γεγονός που συνέβη. Το παιδί ενοχλήθηκε, θύμωσε, αγρίψε και δεν μπορεί. Δεν θέλει. Τώρα οι γονείς πρέπει να το καταλάβουν. Να προσευχηθούν, να τους το φανερώσει ο Θεός και ιδιαιτέρως να κουβεντιάσουν με το παιδί. Γιατί σε όλη αυτή τη διάρκεια που το παιδί είναι στην εκκλησία, οι γονείς πρέπει να έχουν μάθει τον τρόπο να κουβεντιάζουν μαζί του και να έχουν μάθει τα παιδιά τους να κουβεντιάζουν μαζί τους. Άρα αν καταλάβουν τι συμβαίνει είναι πολύ βασικό. Αλλιώς θα απαντήσουν αν το παιδί δεν θέλει γιατί ενοχλήθηκε από κάποιους αδελφούς. Γρατζουνίστηκε δηλαδή, παθημόλυνση. Θέλει φροντίδα τώρα, θέλει περίθαλψη. Πρέπει να του μιλήσουν για τη συγχώρεση, για τη μακροθυμία, για την αγάπη, για τη βασιλεία των ουρανών, να προσευχηθούν μαζί του. Ή μπορεί να είναι γιατί δυστυχώς έμπλεξε με παρέες και με φιλίες του κόσμου
και όποιος είναι φίλος του κόσμου, εχθρός του Θεού καθίσταται. Και εκεί, βέβαια, καλό είναι αυτό να το δουν εκ των προτέρων, πριν ξεκινήσει, και να βοηθήσουν το παιδί να έχει το σωστό δρόμο. Αλλά αν συνέβη, τότε εκεί χρειάζεται πάλι μεγαλύτερη προσοχή και μεγαλύτερη φροντίδα, και χρειάζεται και να βρεις τον τρόπο να του βρεις καλύτερες παρέες. Και η καλύτερη παρέα βέβαια είναι ο Χριστός. Να μάθει το παιδί ότι ο καλύτερος φίλος είναι ο Χριστός. Μετά τον Χριστό οι καλύτεροι φίλοι είναι οι γονείς. Κερδίσουν την εμπιστοσύνη και τη φιλία των παιδιών τους. Και ύστερα να βρούνε και με οδηγία από το Θεό πάλι και κατάλληλα παιδιά μέσα από την Εκκλησία που θα μπορούν να τους φέρουν κοντά, να γίνουν φίλοι, να ανοίξουν το σπίτι τους οι γονείς, να προσκαλέσουν τα κατάλληλα παιδιά ώστε να κερδίσουν την καρδιά των παιδιών τους. Δεν είναι εύκολο, το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά, αλλά όμως είναι δύσκολο, μπορεί να είναι και αδύνατο, αλλά όμως λέει ο Λόγος του Θεού ότι τα αδύνατα στους ανθρώπους είναι δυνατά στο Θεό. Με τη βοήθεια του Θεού θα τα καταφέρουμε. Ή ακόμη εμείς να οδηγήσαμε τα παιδιά μας σε κάτι. Παραδείγματος χάρη στον αθλητισμό ή σε όργανα ή ακόμη στο πολύ διάβασμα, με αποτέλεσμα να κυριαρχήσουν αυτά στη ζωή τους. Ο αθλητισμός να κυριαρχήσει στη ζωή του και να έχουν ποδόσφαιρο, μπάσκετ, πρωτάθλημα, αγώνες, προπονήσεις. Και πάλι είναι ίσως λάθος των γονιών που δεν το πρόβλεψαν, αλλά έστω και μετά από το λάθος, πάλι με τη χάρη του Χριστού και τη βοήθεια του Θεού θα μπορέσουν να βρουν τη λύση στον αθλητισμό ή στα όργανα. Έχουν, τα έστειλαν οι γονείς να μάθουν κιθάρες, δεν κακό, πιάνο, αλλά εκεί έμπλεξαν. Έμπλεξαν και προχώρησαν πέραν από τη μάθηση, στη διασκέδαση, στην απόλαυση και τέλος στη δουλεία. Ή ακόμη τους πρόξαμε πολύ στο διάβασμα. Αγάπησαν πολύ το διάβασμα και τώρα λένε έχω διάβασμα, δεν μπορώ να έρθω στην εκκλησία, δεν θέλω να έρθω στην εκκλησία. Και άλλα πολλά θα μπορούσαμε να πούμε. Σε αυτή την περίπτωση οι γονείς με τη βοήθεια του Θεού θα πρέπει να αλλάξουν προτεραιότητες στα παιδιά τους. Τι προτεραιότητες να ακολουθήσουν? Είναι δύσκολα πράγματα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Όμως για να φτάσουμε στην κατά την άποψή μας κρίσιμη απάντηση και λύση του προβλήματος είναι οι σχέσεις του πατέρα και της μητέρας. Εάν οι γονείς είναι αγαπημένοι, ενωμένοι, προσεύχονται, ο Λόγος του Θεού λέει αν δύο συμφωνήσουν περιπαντός πράγματος επί της γης και κάνουν αίτηση στον πατέρα μου τον ουράνιο, λέγει ο Χριστός, εξάπαντος θα απαντήσει ο Θεός. Άρα λοιπόν αν δύο οι γονείς είναι ενωμένοι και δεν έχουν διαφορετικές απόψεις αλλά είναι ενωμένοι, τότε μπορούν να κάνουν με τον Χριστό μεγαλεία. Φοβερά πράγματα. Γιατί δεν τα κάνουν αυτοί, θα τα κάνει ο Θεός. Αλλά δεν πρέπει να τσακώνονται, να διαφωνούν, να ρίχνουν ένας το βάρος το άλλο, που πολλές φορές συμβαίνει. Βεβαίως πρέπει να είναι πιστοί οι γονείς, έτσι. Αλλά να γνωρίσουν και οι δυο την ελλειπή σοφίας και να προσευχηθούν ο Θεός να τους δώσει σοφία, όχι να δώσει στον άλλον, στον εαυτό του, ο άντρας για τον εαυτό του, η γυναίκα για τον εαυτό της, και με τη σοφία που θα πάρουν και οι δυο από το Θεό και με πνεύμα αποκάλυψης, όπως είπαμε, σοφίας και αποκάλυψης, ο Θεός να ενεργήσει για τη σωτηρία των παιδιών. Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, είναι πραγματικά πολύ σημαντικό πράγμα το πώς μεγαλώνουν τα παιδιά μας. Και αν μάλιστα ο ένας από τους δύο γονείς δεν είναι πιστός, τότε εκεί τα πράγματα γίνονται όλο και πιο δύσκολα.
όλο και πιο δύσκολα. Ένα όπλο έχουμε. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Το Λόγο του Θεού και την προσευχή. Να παίρνουμε τα παιδιά μας από μικρά και όταν μεγαλώσουν και να τους πούμε έλα να προσευχηθούμε. Έλα να διαβάσουμε το Λόγο του Θεού. Έλα να ζητήσουμε βοήθεια από το Θεό. Και ιδιαίτερος να αναφερόμαστε στην εύνοια του Θεού. Γιατί το παιδί όταν ακούει για όλοι μας και εμείς οι μεγάλοι, είναι πολύ σημαντικό όταν ακούμε την εύνοια του Θεού, αυτό που κάνει ο Θεός στην καρδιά μας. Γιατί θέλουμε ο Θεός να είναι μαζί μας. Θέλουμε την εύνοια του Θεού. Βέβαια τελειώνοντας πρέπει να πω ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα στα παιδιά συνήθως δημιουργούνται από τους γονείς, δυστυχώς. Και στη συνέχεια και από την Εκκλησία πολλές φορές. Αλλά το κύριο ρόλο, το κύριο έργο στη ζωή των παιδιών το κάνουν οι γονείς, συνεπικουρούμενοι πάντοτε από την Εκκλησία. Από τους ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι για τα νέα παιδιά που επιμελούνται τις ψυχές των νέων παιδιών. Η συνεργασία των γονιών με την Εκκλησία είναι ό,τι το καλύτερο. Και ό,τι το χειρότερο είναι να πεις στο παιδί σου κάνε ό,τι θες. Μόνο σου βρες το δρόμο. Αυτό δεν έχει μέσα του αγάπη. Δεν έχει μέσα χάρη. Δεν μας λέει έτσι ποτέ ο Θεός. Ποτέ ο Θεός δεν μας είπε πηγαίνετε και κάντε ό,τι θέλετε. Αλλά πάντοτε είτε δια του Ιησού Χριστού φωνάζει έλθετε προς με πάντες σηκωπιώδες και υπερφορτισμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Πάντοτε είναι ανοιχτή η πόρτα του ταμείου και μας του ταμείου μας, του δωματίου μας και μας προσκαλεί ο Θεός να τον συναντήσουμε. Πάντοτε είναι ανοιχτός ο δρόμος μέσα από το Λόγο του Θεού να πλησιάσουμε το Θεό. Και πάντοτε ο Θεός μας προτρέπει με παιδεία και νουθεσία Κυρίου εκτρέφετε τα παιδιά σας. Μην τους πείτε ποτέ ό,τι θέλετε κάντε. Μη φοβάστε, ιδίως στην εφηβική ηλικία, τον νόμο. Ακόμη και στην περίοδο της χάριτος, ο Χριστός χρησιμοποιεί τον νόμο. Όταν πλησίασε, παραδείγματος χάρη, αυτός ο νέος, ο πλούσιος, και του είπε τι να κάνω για να κληρονομήσω τη Βασιλεία των Ουρανών. Του έβαλε ένα πολύ σκληρό νόμο. Του είπε πήγαινε να πουλήσεις όσα έχεις, να τα μοιράσεις στους φτωχούς και τότε έλα να με ακολουθήσεις και εγώ θα σου δώσω θησαυρό στον ουρανό. Πιο σκληρό νόμο από αυτόν που έδωσε ο Χριστός δεν μπορεί να θέσει άνθρωπος. Άλλωστε και όταν μελετάει και κηρύττει ο Χριστός επάνω στις νομοθεσίες του Μωυσή, πάντα λέει οι αρχαίοι μου είπαν, ελέγχθησες στους αρχαίους, εγώ όμως σας λέγω κάτι περισσότερο. Και αυτό το περισσότερο είναι πιο πολύ νόμος. Παρόλο που ο Χριστός έφερε τη χάρη του Θεού στην ζωή των ανθρώπων. Όταν όμως λέμε νόμο, δεν εννοούμε καταπίεση, εξαναγκασμό, βιασμό της ψυχής, ξύλο, τιμωρίες. Όχι, αυτό δεν το κάνει ο Θεός ποτέ. Δεν το κάνει ποτέ ο Θεός. Αντιθέτως, ο Θεός είναι αγάπη. Αλλά είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, δάσκαλός μας, μας διδάσκει, καθηγητής μας, μας οδηγεί. Και ο ουράνιος Θεός είναι πατέρας μας, μας φροντίζει και μας περιθάλπτει. Αυτά είναι τα παραδείγματα μέσα από το Λόγο του Θεού που πρέπει να έχουμε εμείς οι γονείς, αλλά και οι παππούδες ακόμη, για τα μικρά παιδιά, για τους νέους, που βρίσκονται αυτές τις έσχατες, αυτές οι μέρες, σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Η αμαρτία τίνει να φτάσει στο απόλυτο πλήρες. Οι προκλήσεις, οι προσκλήσεις, η δωρεά της αμαρτίας είναι απίστευτες. Ο άνθρωπος έξω στον κόσμο μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Όλες τις επιθυμίες της καρδιάς του να τις εκπληρώσει. Όμως εμάς μας λέει ο Θεός, προσέχετε οι βουλές μου δεν είναι βουλές σας και οι οδοί μου δεν είναι οδοί σας. Μην εκλέξετε την επιθυμία της καρδιάς σας, το θέλημα της καρδιάς σας.
να εκλέγετε το θέλημα του Θεού. Μην εκλέγετε το δρόμο το δικό σας που σας αρέσει, να εκλέγετε το δρόμο του Θεού που αρέσει το Θεό για σας. Βλέπετε, είναι μια διδασκαλία, μια οδηγία καθοδήγησης. Είναι ένα συνεχές μάθημα, φροντίδα, αλλά και πάρα πολλές φορές είναι παιδεία, έλεγχος, δοκιμασία. Και μάλιστα ο Θεός λέει τον ιόν τον οποίον παραδέχομαι τον μαστιγώνω. Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, τελειώνοντας να πω μια λέξη, μόνο μια λέξη, χρειαζόμαστε τη βοήθεια του Θεού. Και για να έχουμε τη βοήθεια του Θεού, πρέπει οι σχέσεις μας με το Θεό να είναι πάρα πολύ καλές. Και οι σχέσεις μας με το Θεό γίνονται πάρα πολύ καλές δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω. Όταν πλησιάζουμε το Θεό και μας πλησιάζει και Αυτός. Όταν προσπαθούμε να γνωρίσουμε όλο και περισσότερο το θέλημα του Θεού και μας το αποκαλύπτει Αυτός. Όταν θέλουμε να βλέπουμε το πρόσωπο του Κυρίου και τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού και μας το χαρίζει Αυτός. Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε σε αυτό το τόσο σοβαρό θέμα το οποίο σήμερα συζητάμε. Θα θέλαμε τις απόψεις σας, τις γνώμες σας. Αν θέλετε απαντήστε μας στα email που τώρα είναι γραμμένο στις οθόνες σας και εμείς με τη χάρη του Χριστού θα προσπαθήσουμε και πάλι να ανταποκριθούμε. Εδώ η ώρα μας πέρασε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό για σας και για την ερώτηση αυτή που μας έστειλε η αγαπητή Άννα και ευχόμαστε σε όλους σας καλή δύναμη, σε όλους τους γονείς ιδιαιτέρως, καλή δύναμη, φώτιση, σοφία και καλά αποτελέσματα. Αλλά και σε όλους, κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια, δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών.